μαζί μας είναι η Χριστίνα Σάλτη. Γεια σου, κορίτσι μου. Τι κάνεις? Πώς το καιρό έχω να είσαι εδώ. Θα έπαιρνα πιο δυναμικά, αλλά λέω εντάξει, μαζεύω λίγο. Γιατί λίγο πιο όχι, ζήστο που σήμερα είναι η πρώτη σου, δεν είναι η πρώτη σου. Πρεμιέρα του βίντεο κλιπ. Δυνάμωσε το λίγο παρακαλώ. Ναι, παιδιά, να δέξει δυνατά, έχουμε παρακαλώ. Έχουμε πρεμιέρα σήμερα. Το ευχαριστιέσαι. Κάθισε, κάθισε. Σε το πράγμα. Πώς λέγεται. Εδώ στο χαρτί. Αμάν, αμάν, αμάν. Πες μου, λέγεται. Πες μου. Καλημέρα, τι όμορφη. Είσαι καλά? Ναι, είμαστε σε έτσι. Δεν γίνεται πάντα. Κρίνα λόγια, κρίνα λόγια. Τόσα χρόνια το βίντεο κλίπ να βλέπουμε κάποια πλάνα. Το ευχαριστήθηκες? Πάρα πολύ. Μου είναι πολύ ευχάριστο το τραγούδι. Χαίρομαι που μου το έγραψε ο Γιώργος Κακοσέως, τον οποίο εκτιμώ και αγαπώ πάρα πολύ. Περίμενε λίγο, ο Γιώργος γράφει τραγούδια. Γράφει τραγούδια, τραγούδια. Ήταν γνωστό. Και στον παπά του έχει δώσει. Ναι. Μουσική εννοώ. Μουσική και στίχος ο Νίκος Αρίς. Δεν μπορώ. Καλά, ο Νίκος Σαρής, μιλάμε για top στιχουργό. Ναι. Από τους καλύτερους που υπάρχουν. Είναι λατρεμένος. Ο Γιώργος έχει ξαναγράψει τραγούδια. Ή είναι για σένα, έχετε μία σχέση, το έκανε για σένα. Αυτό προέκυψε. Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, γιατί τον ξέρω από... Μωρό. Σε αυτή την περίπτωση μπορείς να το πεις. Από την κούνια. Τον ξέρω από μωρό. Ναι, ισχύει, δούλευα με τον Γιάννη Πλούταρχο. Ναι. Και ήταν, ερχόταν στα καμαρίνια. Πω, πω. Υπέροχο παιδί, ήταν γλύκας πάντα. Τώρα είναι σοκ λίγο, να πω την αλήθεια. Τώρα που τον βλέπω. Ναι. Και τραγουδάει και τόσο ωραία. Και είναι και ωραίος. Και είναι και κούκλος. Καλά, και εσύ μικρή είσαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά τον περνάω σίγουρα, έτσι. Εντάξει, μωρέ, 5-6 χειμώνες είναι αυτή η Χριστίνα μου, δεν πειράζει. Εγώ δεν είπα τίποτα, παιδιά. Να σου πω, εσύ είσαι τώρα με τον Βρετό, σωστά? Ναι, τελειώνουμε τώρα 17 του μήνα. Τελευταία μας βραδιά στο Μέτζο. Έχεις πάει, εσύ μου έχεις πει. Έχουμε πάει. Πήγαμε καλέ. Έχουμε πάει όλοι. Μάλιστα. Και όλοι και έχω πάει και μόνο. Εγώ δεν έχω πάει. Καλά, δεν τότε που είχατε πάει. Εγώ περνάω. Δεν θυμάσαι, Φέη μου, το βίντεο του Άγγελου που τον ρέναμε μεγάλο. Το θυμάμαι, αλλά κάποια στιγμή που είχαμε βγει με τον Άγγελο, μου έλεγε θα πάμε στο Βρετό, θα πάμε στο Βρετό, θα πάμε στο Βρετό. Σου γυρίσει πάρα πολύ. Για σένα έλεγε κατά βάθος. Το ίδιο είναι, το ίδιο. Ναι, αντί να πεις το όνομα του μαγαζιού κάπως έτσι. Καλεννοείται. Πολύ ωραίος χειμώνας, πολύ ωραία συνεργασία. Και με τον Ηλία έχω συνεργαστεί άλλες 3 φορές, δηλαδή γνωριζόμαστε. Και τώρα ετοιμάζομαι με τον Δήμο Αναστασιάδη για περιοδία στην Αμερική. Πότε θα φύγετε? Φεύγουμε 3 Απριλίου και πάμε Μόντρεαλ. Και... Έχεις κάνει έξω ξανά περιοδία? Με τον Γιάννη Πλούταρχο. Με τον Πλούταρχο. Πολύ παλιά. Είναι ωραία. Δηλαδή άνοιγα το πρόγραμμα. Πολύ ωραία. Γρήγορα. Δηλαδή καμιά φορά μου λένε «Α, ταξιδεύεις συνέχεια». Λέω «Κοίτα, το εκτιμώ εννοείται πάρα πολύ, γιατί βλέπεις άλλα πράγματα, ανοίγει λίγο και το μυαλό». Έχει και ταλαιπωρία. Έχει και την ταλαιπωρία, απλά... Φεύγεις γρήγορα, δηλαδή δεν μένεις πάρα πολύ κάπου. Δηλαδή τώρα τους λέω Νέα Υόρκη θα μείνουμε. Λέω, λίγο. Στον πάρο τον παπαδάτο του λέω θα μείνουμε καθόλου στη Νέα Υόρκη. Τη θεία μου να δω την πάτη. Ξέρεις. Εσύ είσαι στην Panic, σωστά? Είμαι στην Panic Platinum. Έχω βγάλει αρκετά τραγούδια από το 2014 στην Panic. Χρόνια. Θέλω να κάνω ένα άλμπουμ τώρα, δηλαδή να βρω και άλλα τραγούδια παραπάνω. Δηλαδή θα ήθελα και ο Γιώργος να μου ξανάγραφε. Μου αρέσει πολύ και ο Νίκος Αρής, δηλαδή... Είναι και οι δύο συντελεστές. Ναι, εντάξει, ναι. Ο Νίκος πιο παλιάς γενιάς, ναι. Έχει δώσει σε πολύ μεγάλους καλύτερους. Όχι, η Μαράση γράφει όμορφα. Θυμάμαι κάτι είχες πει ποτέ για την Eurovision ότι θα ήθελες να πας. Κοίτα, επειδή είμαι τραγουδίστρια και όλους τους τραγουδιστές τους ρωτάνε... Επειδή ερωτήθηκες, απάντησες, δεν το έχεις και καημό. Κοίτα. Είχαμε στείλει κάποια στιγμή ένα τραγούδι, το οποίο τότε ήθελα ένα ελληνικό στίχο. Πριν πόσα χρόνια? Το 18 ήταν. Μάλιστα. Ναι. Α, νωρίς. Ναι. Πρόσφατα σχετικά. Ναι. Αλλά δεν προέκυψε. Εντάξει, δεν συναχωρήθηκα. Αλλά πάντα λέω ότι αν μου γινόταν πρόταση, εννοείται. Με τι ή αν είχα να ξανάστελνα κάτι που να είχα έτσι πολύ ενδιαφέρον, γιατί εκείνο ήταν ethnic, είχε ελληνικό στίχο. Ενώ τώρα θα ήθελες κάτι διαφορετικό. Όχι, κάτι τέτοιο θα έκανα. Ναι. Pop-pop δεν είμαι. Εννοείται ότι έχω υποστηρίξει pop κομμάτια στο ξεκίνημα. Θα είπα και καλά, παιδιά, ακούστε. Αλλά πάντα πιστεύω ότι ήμουνα και λόγω ποντιακής καταγωγής και ακουσμάτων, γιατί είμαι και από τα Γρήνιο. Θα μου πεις πώς προέκυψε να είμαι πόντι από τα Γρήνιο. Μια φορά με ρωτάνε. Η μαμά μου, επειδή έχω όλα αυτά τα ακούσματα, το λαϊκό είναι πιο κοντά μου. Απλά επειδή και σαν φυσιογνωμία και σαν προσωπικότητα ήμουν πάντα πιο αλέγκρα,
Ξέρεις, δεν θα πει θα πολύ μπορείς τότε. Μπορείς και τα δύο νομίζω. Εντάξει, στην Eurovision δεν μπορεί να πάει. Λαϊκό κομμάτι δεν μπορεί να πάει. Όχι, εντάξει. Πιο ethnic. Αλλά θυμάμαι τώρα, βλέπω καμιά φορά βίντεό μου και λέω τι γλυκούλα που ήσουν. Και δεν ήσουν και πολύ. Ίδια μας φαίνεσαι πάντως, ίδια. Ναι, αλλά ήμουν πάντα. Λέω, δεν ήσουν για λαϊκό τότε. Δηλαδή, σαν. Φυσιογνωμιαστικό. Ε, ούτε τώρα. Εντάξει, τώρα είναι καλύτερα τα πράγματα. Ναι, εντάξει, στο live είναι λίγο διαφορετικά δηλαδή από το. Όχι, στο live βλέπεις η Χριστίνα και λες μια λαϊκή τραγουδίστρια. Κοίταξε, μπαίνεις σε γιατί είναι και το ρεπερτόριο. Είναι και πιο σεξι, επιστήμης. Σεξι είναι ό,τι και να κάνει, δεν το συζητάμε, αλλά το ρεπερτόριο είναι... Το έχετε, εντάξει, το έχουμε κάνει. Εγώ βλέπω πιο πολύ παιδί από κοντά. Δεν τη βλέπω femme fatale, είναι πιο κορίτσι, πιο παιδί. Η αλήθεια είναι ζωηρή. Είναι ο χαρακτήρας της τέτοιος. Ναι, είναι ζωηρή. Ναι, δηλαδή τώρα είμαι και μαζεμένη, μπορώ να πω. Δεν έχουμε αφήσει. Να κάτσω λίγο. Τη Μαρίνα, πώς τη βλέπεις που θα πάει? Αρχικά να πω ότι μου λένε συνέχεια, ας πούμε, λέγανε στο μέτζο στους επιχειρηματίες. Ναι, η Σάλτη πάει τώρα στη Eurovision. Λέει, όχι, ρε παιδιά, είναι Σάλτη. Δηλαδή πολλές φορές μου λένε θα την πει στη Μάντισσα. Πολύ ωραία. Εσύ θα σα κάνω το πρώτο. Και τα εφηδετάκια με λαχρινές και όλα. Γιατί είναι Μαρίνα Χριστίνα. Σάλτη είναι φούλο μου. Δηλαδή... Πώς και δεν σε μπέρδεψα εγώ, απορώ τώρα σήμερα. Δηλαδή. Έτσι πώς το λες. Γιατί εγώ είμαι την αλήθεια. Μόνο μπερδεύω. Εν τω μεταξύ, παλιά εγώ τραγουδούσα με τον Νότι Σφακιανάκη. Ναι. Κάναμε φωνητικά. Ήμασταν 6 άτομα που κάναμε φωνητικά τότε. Είχες ξεκινήσει, είχες βγάλει τότε δίσκο ή όχι? Όχι. Είχα νομίζω ένα τραγούδι που το είχα δώσει και στο μαέστρο και μου το πέρασαν. Δηλαδή είναι πολύ ανοιχτό. Δεν τον ένοιαζε να. Είναι γνωστό. Δηλαδή σου είχε δώσει το OK και το. Ναι. Το πέρασε, έλεγα... σημαίνει σε εσά ότι ανέβρεσε και το έλεγε. Το πέρασε στο πρόγραμμα. Και αυτό μπορεί να το κάνει μόνο ο ίδιος νομίζω. Δεν τον ενδιαφέρει, αρκεί να του αρέσει. Και σου λέει να το περάσει, δεν μοιάζει αν δεν έχει ακουστεί πουθενά. Και θυμάμαι στην αφίσα έλεγε τα ονόματά μας και στο διπλανό σχήμα με τον. Ήταν η Μαρίνα Σάτι πάλι στην αφίσα το όνομα και το θυμάμαι που το πρόσεξα. Θα μοιάζουν τα ονόματα, δεν. Σαν να το είχα προβλέψει. Θεωρώ ότι είναι εξαιρετική καλλιτέχνη, με παιδεία μουσική, σοβαρή. Είναι παραγωγός, δηλαδή... Ξέρω έχει ότι κάνει σπουδές, είναι πολύ καλή. Θεωρώ και ότι θα δείξει κάτι διαφορετικό. Εσύ τι σπουδές έχεις κάνει? Εγώ έχω κάνει σπουδές Ιταλικής φιλολογίας. Αλήθεια. Ναι. Έχεις τελειώσει Ιταλική φιλολογία? Ναι. Άργησα άκου λίγο, τώρα. Αλλά τελείωσα. Άντε να τα πείτε στα ιταλικά τώρα. Ναι. Συμμαθήτριες. Ναι, δεν το ήξερα. Λερέμον Ιταλιάνο. Έχεις σπουδάσει στην Ιταλία. Έχω σπουδάσει, ναι. Ξέρεις τι γίνεται. Φιλοσοφική. Δεν ήξερα ποτέ τι να κάνω. Και επειδή ο αδερφός της μαμάς μου σπουδάζει στην Ιταλία και οι θείοι μου είχαν πάει όλοι και σπούδαζαν εκεί, η φαρμακευτική σπούδασε εδώ. Ό,τι έκανα βασικά. Τραγουδούσα, τραγούδισα μετά. Δηλαδή ήταν και τραγουδιστής. Μετά λέω Ιταλία, μου αρέσουν αυτά, θα σπουδάσω. Είχα τελειώσει στο άρα γυμνάσιο. Άρα αυτός ο θείος ήταν, είναι σημαντικός στη ζωή σου. Ναι, ναι. Και τώρα είναι δήμαρχος. Λέω, λες να γίνω και δήμαρχος. Λοιπόν, μια νέα καριέρα. Καλοτάξι με το καινούργιο τραγούδι και το πες μου. Καλλιεργεί και στην πολιτική να έφυγε εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φιλάκια, ευχαριστούμε πολύ.